Η παράδοση ήταν βασικό κριτήριο για εμάς όταν ξεκινήσαμε. Αυτό που διαπιστώνουμε στην πορεία είναι η διαχρονικότητά της. Ο κόσμος έχει την τάση να επιστρέφει πίσω στο παρελθόν και να αναζητεί αυτά τα αγνά παραδοσιακά προϊόντα. Είμαι ο Βαγγέλης Αλαμπάκης, συνιδιοκτήτης στην εταιρεία Κριτικό Εργαστήρι, η οποία ιδρύθηκε το 2003 και από τότε μέχρι και σήμερα αδιαλείπτως συνεχίζει αναπτύσσοντας τα βήματά της και τις ενέργειές της. Ως αρχική ιδέα είχε την παραγωγή παραδοσιακών κριτικών προϊόντων. Για την υλοποίηση της ιδέας χρησιμοποιήθηκε η γνώση και κυρίως το μεράκι της μητέρας μου. Από τότε μέχρι και σήμερα βέβαια εξελίσσεται παράγοντας πολλά περισσότερα εδέσματα, ξεπερνώντας το φάσμα των κριτικών, ξεπερνώντας το φάσμα των παραδοσιακών, πηγαίνοντας στις ανάγκες του καταναλωτή. Παράλληλα, εμπορεύεται αυτά τα προϊόντα βέβαια, τόσο στην Λιανική με δικά του καταστήματα, όσο και στην μέσο χονδρικής πώλησης, τροφοδοτώντας καταστήματα εστίασης, όπως είναι εστιατόρια και ταβέρνες, όπως είναι ξενοδοχεία μαζικής εστίασης και βέβαια χώρους εκδηλώσεων catering. Το κριτικό εργαστήρι ξεκίνησε, όπως σας είπα, πιο παραδοσιακά με 5-6 συνταγές που πήραμε από την γιαγιά και από τη μαμά. Ήταν αυτά τα παραδοσιακά χανιώτικα καλιτσούνια, τα οποία είχαν διάφορες γεμίσεις, όπως είναι η μεγάλη ποικιλία των τυροκομικών προϊόντων της Ρωγανίων, που βασίζεται στο επρόβιο γάλα, και βέβαια στα χορταρικά της Χανιώτικης Υπαίθρου, εμπλουτίζοντάς τα με πολλά μυρωδικά, φρέσκα μυρωδικά. Από εκεί και πέρα, στη συνέχεια, αναπτύξαμε αυτό, βάζοντας μία μεγάλη γκάμα από άλλες πίτες που ζητούσε ο κόσμος, τις γνωστές πίτες, σπανακόπιτες, χορτόπιτες, μανιταρόπιτες, κοτόπιτες, κρεατόπιτες κλπ. Στη συνέχεια προχωρήσαμε σε μία μεγάλη γκάμα που έχει να κάνει με πιο σύγχρονο τρόπο διατροφής, αυτό που έχουν βάλει κρέπα, πίτσα κλπ, που είναι πιο κοντά στην καθημερινότητα του καταναλωτή. Τα τελευταία χρόνια περάσαμε στην παραγωγή των πιο εξειδικευμένων προϊόντων, πάντοτε βάσει της ζήτησης και μειώνοντας όσο γίνεται το άσπρο αλεύρι, επεκταθήκαμε σε προϊόντα που έχουν να κάνουν με άλευρα ειδικά, όπως είναι βρώμης, σίκαλης, δίκοκο σιτάρι τύπου ζέα, ολικής κλπ. Το κριτικό εργαστήρι ξεκίνησε να παράγει προϊόντα το 2003 και αρχικά να τα διαθέτει άμεσα στον καταναλωτή μέσω λιανικής πώλησης. Αργότερα επεκταθήκαμε στη χοντρική πώληση τροφοδοτώντας εστιατόρια και λίγο αργότερα μπήκαμε στην μαζική εστίαση του τουρισμού. Θέλω να σημειώσω εκεί ότι η επέκταση του τουριστικού κλάδου είναι ένα δίκοκο μαχαίρι. Εάν επιλέξεις να πας στην κατηγορία του μαζικού τουρισμού, το all inclusive ξενοδοχείων, εκεί μπορεί να πέσεις σε ένα βάραθρο και η επιχείρηση να πάρει λάθος δρόμο. Εμείς δεν το επιλέξαμε αυτό. Εμείς επιλέξαμε να χτυπήσουμε πόρτες στα πεντάστερα ξενοδοχεία που παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες αλλά και υψηλής ποιότητας φαγητό στους επισκέπτες τους. 5 χρόνια μετά την ίδρυσή μας και την δραστηριοποίησή μας στη Χανιώτικη αγορά, αποφασίσαμε να επεκταθούμε. Πρώτος μας στόχος η αγορά της Αθήνας. Η αγορά της Αθήνας, την οποία εμπορικά την γνώρισα αρκετά καλά, μια και δραστηριοποιούμουν εκεί τα προηγούμενα χρόνια. Στην αγορά της Αθήνας μπήκαμε
ακριβώς με την ίδια φιλοσοφία και την ίδια λογική. Πάμε να προσεγγίσουμε αυτούς που θέλουν ένα κριτικό, παραδοσιακό, αυθεντικό προϊόν. Στη συνέχεια, από την αγορά της Αθήνας και αφού πήραμε ένα μικρό κομμάτι, επεκταθήκαμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα, μέσω αντιπροσώπων, μέσω εμπόρων, ενώ το 2013 ξεκινήσαμε δειλά-δειλά κάποιες εξαγωγές. Σήμερα το κριτικό εργαστήρι πραγματοποιεί εξαγωγές σε Γερμανία, Πολωνία, Ολλανδία, ενώ έχει κάνει κάποιες επαφές με Ισπανία και Γαλλία. Τα προβλήματα στις ξένες αγορές είναι να μάθεις πρώτα απ' όλα, να μελετήσεις πρώτα απ' όλα την κουλτούρα του καταναλωτή. Ο έμπορος εκεί, αυτή είναι η λογική του εμπορίου, θέλει να πάρει το προϊόν σου και να το εκμεταλλευτεί. Το θέμα είναι πώς θα το στηρίξεις εσύ. Η κουλτούρα του καταναλωτή εκεί είναι εντελώς διαφορετική από την ελληνική κουλτούρα διατροφής. Τα δικά μας προϊόντα είναι πολύ δύσκολο να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, οπότε απευθυνθήκαμε στην ουσία στον καταναλωτή που έχει μια όρημη σκέψη υγιεινού τρόπου ζωής και όχι στη μάζα. Εξάλλου, δεν τους θέλουμε όλους. Θέλουμε αυτούς που αναγνωρίζουν αυτό που δημιουργούμε. Ο καταναλωτής λοιπόν του εξωτερικού που έγινε πελάτης μας είναι ο καταναλωτής εκείνος που είτε επισκέφτηκε την Κρήτη κάποια περίοδο της ζωής του για διακοπές και αναζητεί αυτό που γεύτηκε εκεί, είτε έχει ακούσει για το κριτικό μοντέλο διατροφής, το οποίο είναι η επέκταση του μεσογειακού μοντέλου διατροφής, και είναι γενικότερα ψαγμένος σε έναν καλύτερο, υγιεινότερο τρόπο διατροφής και διαβίωσης. Με προτεργάτη την περιφέρεια Κρήτης, το 2012 ιδρύθηκε η Αγροδιατροφική Σύμπραξη. Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη είχε ως στόχο να πιστοποιεί τις επιχειρήσεις, τις εταιρείες εκείνες που πρωτογενώς ή δευτερογενώς προσεγγίζουν την παραγωγή προϊόντων με παραδοσιακά κριτικά μέσα και με παραδοσιακές κριτικές συνταγές στην προκειμένη περίπτωση. Έχουμε την δυνατότητα να βγούμε προς τον καταναλωτή, να βγούμε εμπορικά με ένα καινούριο σήμα, αυτό το σήμα Κρήτη. Είναι ένα σήμα το οποίο μας δίνει εμάς τη δυνατότητα να είμαστε αναγνωρίσιμοι.